Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα τα αποτελέσματα του προγράμματος του επιδοτούμενου ΠΕΠ, το οποίο σε συνεργασία με τις περιφέρειες, η διαχειριστική αρχή έφερε στο σημείο να είμαστε σήμερα στη θέση να ανακοινώσουμε ότι από τον αρχικό προϋπολογισμό καταφέραμε όλοι μαζί με τη σωστή συνεργασία. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν και ο προϋπολογισμός ο οποίος θα εγκριθεί και οι επιδοτήσεις που θα δοθούν να είναι περίπου τρεις φορές περισσότερες από ό,τι αρχικά είχε σχεδιαστεί. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι στη δύσκολη οικονομική συγκυρία σήμερα να πέσει ρευστό χρήμα στην αγορά και τα επιδοτούμενα αυτά προγράμματα είναι η ανάσα που χρειάζεται η οικονομία για να βγει από την κρίση. Η υπηρεσία της διαχειριστικής που είναι σήμερα εδώ με την Γενική Διευθύντρια την κυρία Πετροπούλου, τον Βασίλη τον Αϊβαλή και την Ιφηγένεια Τιτσούκα που θα είναι μαζί μας να μας ενημερώσουν όπου χρειάζεται περισσότερες λεπτομέρειες σε κάποια τα προγράμματα και ο Γενικός Διευθυντής του ΕΦΠΑΕ, ο κ. Αλέκος Μακρύς που είναι μαζί μας, θα έχουν την ευκαιρία να απαντήσουν σε ερωτήσεις που θα γίνουν αργότερα. Για την Κορινθία θα δώσω δύο αριθμούς για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται. Ο αριθμός είναι 143 και η επιδότηση είναι 9,2 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτές θα προσθέσουμε και 105 υποσύσταση ή νέες επιχειρήσεις οι οποίες θα επιδοτηθούν με 7,3 εκατομμύρια ευρώ. Σύνολο 16,5 εκατομμύρια, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το έχει τόσο ανάγκη η αγορά της Κορινθίας. Η συνεργασία με την περιφέρεια είναι κάτι το οποίο οφείλουμε με τις περιφέρειες που μετέχουν στην προσπάθεια των ΠΕΠ και εμείς βοηθήσαμε στην προετοιμασία των φακέλων, στην προετοιμασία της αξιολόγησης κλπ. Η συνεργασία ήταν εξαιρετική και οι περιφέρειες έβαλαν τη στρατηγική και τις προτεραιότητες. Εμείς στη διαχειριστική τεχνογνωσία, τους υπαλλήλους οι οποίοι δούλεψαν με αποτελεσματικό τρόπο και φτάσαμε στο σημείο σήμερα να παρουσιάζουμε αυτά τα αποτελέσματα και την μεγάλη προοπτική και ελπίδα που έχουμε να βοηθήσουμε την ανάκαμψη της οικονομίας στην περιοχή μας. Επειδή όμως για όλα αυτά χρειάζονται και χρήματα στις επιχειρήσεις για να ξεκινήσουν και υπάρχει η πρόβλεψη να πάρουν την επιδότηση από την αρχή για όλο το έργο εφόσον παρουσιάσουν εγγυητική επιστολή και με κάποιες άλλες προϋποθέσεις, είναι σήμερα μαζί μας και μετά την παρουσίαση της διαχειριστικής, θα γίνει μια παρουσίαση από την συνεταιριστική τράπεζα Πελοποννήσου. Ο πρόεδρος ο Γιώργος Ανταλαμαρίνης είναι μαζί μας και οι συνεργάτες του και θα μας εξηγήσουν πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, κάτι το οποίο έχουμε κάνει μέχρι σήμερα πολλές φορές και με εξαιρετική επιτυχία. Θα συνεχίσουμε την συνεργασία, είναι άλλωστε διακηρυγμένος στόχος όλων των επιμελητηρίων με τις συνεταιριστικές τράπεζες και ιδιαίτερα με τη συνεταιριστική τράπεζα της Πελοποννήσου, με την διοίκηση της οποίας είχαμε πάντοτε τη σωστή συνεργασία, την εμπιστευόμαστε απόλυτα και πιστεύουμε ότι είναι ένα απαραίτητο χρήσιμο εργαλείο, πολύ πιο χρήσιμο από ότι πολλές από τις άλλες τράπεζες, να είναι κοντά στις επιχειρήσεις, να στηρίξει τα επενδυτικά τους προγράμματα και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Τα προγράμματα που επιλέγησαν κανονικά και θα υποστούν την χρηματοδότηση εκ μέρους του προγράμματος είναι περίπου 331 συν 698 προγράμματα υπό προϋποθέσεις. Σημαίνει λοιπόν ότι περίπου έχουμε 1020 προγράμματα, εκ των οποίων τα πρώτα, αυτά που δεν έχουν κανένα ζήτημα, κανένα πρόβλημα, θα χρειαστούν περίπου 22,5 εκατομμύρια ευρώ για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Και αυτό είναι το πρόγραμμα της δημοσίας δαφάνειας. Είναι το πρόγραμμα, το καθεαυτό πρόγραμμα των ενισχύσεων. Το υπόλοιπο πρόγραμμα των
698 περίπου σχεδίων έχουν δημόσια δαπάνη 48 εκατομμύρια ευρώ, 48,5 εκατομμύρια ευρώ. Τι κάναμε αυτό το χρονικό διάστημα? Το πρόγραμμα ήταν δεδομένο πρόγραμμα. Αναφέρομαι τώρα μόνο στο πρόγραμμα που εκτελεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν είχε έναν προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια ευρώ. Κατορθώσαμε με τις συνεχείς μας παρεμβάσεις να το θέσουμε σε μια λογική overbook. Υπερδεσμεύσιμο. Έχοντας πάντοτε βασικά μια αρχή ότι το ποσοστό των υλοποιήσιμων προγραμμάτων είναι περίπου στο 30% του συνολικού αριθμού. Αυτό το έχουμε ως σημείο αναφοράς. Μπορεί να μην ισχύει, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι όμως να δεχτούμε ως μπούσουλα αυτό που συνέβαινε στην εκτέλεση των υπολείπων προγραμμάτων. Η Περιφέρεια ήδη έχει τονίσει την πρόθεσή της να ενισχύσει με εκχώρηση, εάν υπάρξει ανάγκη, και με άλλα ποσά την εκτέλεση του προγράμματος. Και αυτή είναι η άποψή μας που καταθέτουμε σήμερα δημόσια. Αριστερών ξεμπολίμων πάντοτε είναι η όχληση. Θέλω να πω ότι αυτό το θέμα το έχω συνεννοηθεί και με τους υπόλοιπους περιφερειάρχες. Προκειμένου όλοι να έχουμε κοινή γραμμή πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι είμαστε σύμφωνοι στον τρόπο που θα ακολουθήσουμε. Εδώ θέλω να τονίσω μια δυναμία της χώρας. Η χώρα έχει υπερδεσμεύσει αυτή τη στιγμή περίπου 1,5 δις ευρώ στο ΕΤΕΑΜ και στα συναφή ταμεία, τα οποία δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να έχουν και να αποκτήσουν την κινητικότητα. Και δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Υπάρχει και μία δέσμευση του ποσού αυτού στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και στις συστημικές τράπεζες. Γνωστού όντως του μεγάλου ζητήματος και του μεγάλου προβλήματος που έχουν η επανακίνηση των τραπεζών μετά την ανακεφαλαιοποίηση, χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί αυτή τη στιγμή δίνεται η δυνατότητα να ορίσουμε ως σημαντικό χρηματοπιστωτικό μας πάρτνερ τη συνεταιριστική μας τράπεζα. Και αυτό το κρίνω πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλες οι ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες στηρίζουν κυρίως την ανάπτυξή τους, όχι σε ξένες δυνάμεις, αλλά στις εγχώριες δυνάμεις της οικονομίας. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να στείλω για άλλη μια φορά το μήνυμα ότι οφείλουμε όλοι μας, αν θέλουμε να έχουμε απρόσκοπτη ανάπτυξη και εξέλιξη στην οικονομία της περιφέρειας, να ενισχύσουμε την προσπάθεια της συνεταιριστικής τράπεζας. Όσο πιο δυνατότερη γίνεται η συνεταιριστική μας τράπεζα, αλλά και οι υπόλοιπες συνεταιριστικές τράπεζες, τόσο μεγαλύτερες ευκαιρίες θα υπάρξουν για πιο ορθολογική διαχείριση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Γιατί δυστυχώς μία από τις μεγάλες παρενέργειες της οικονομικής ύφεσης ήταν οι στρεβλώσεις που έκανε το ίδιο το χρηματοπιστωτικό σύστημα στη χώρα μας. Και χαίρομαι γιατί για άλλη μια φορά μου δίνεται η ευκαιρία να τονίσω αυτή την ρεαλιστική άποψη που υπάρχει πλέον και εμπεδώνεται συνεχώς στη χώρα μας. Χαίρομαι λοιπόν γιατί θα υπάρξει μια συνεργασία με την συνεταιριστική τράπεζα προς αυτή την κατεύθυνση.
επαναφέρω πάλι ότι το πρόγραμμα δεν είναι πρόγραμμα του κράτους, δεν είναι πρόγραμμα της κυβέρνησης, είναι πρόγραμμα δικό σας, είναι πρόγραμμα δικό μας. Εμείς εκχωρήσαμε αυτά τα χρήματα από το δικό μας πρόγραμμα για να κάνουμε αυτό το πρόγραμμα της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εάν ολοκληρωθεί και η διαδικασία για την δυνατότητα που θα έχει η περιφέρεια, η οποία είναι πλήρως προετοιμασμένη για να φτιάξει το δικό της περιφερειακό ΕΤΕΑΝ με κύρια κατεύθυνση την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και της ενδιοδοσίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σημαίνει ότι αυτομάτως δημιουργούμε έναν οριζόντιο, μια οριζόντια δομή η οποία συνεχώς θα προάγει πολιτικές για την επί της ουσίας ανάπτυξη της περιφέρειας μας. Εύχομαι από βάθος της καρδιάς να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία, είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστεί. Και εύχομαι η συνεργασία αυτή να δώσει άμεσα αποτελέσματα, γιατί τα χρειαζόμαστε άμεσα. Γιατί εάν δεν επανακινήσει η οικονομία μας, τότε ό,τι και να λέμε εμείς οι πολιτικοί θα είναι άνευ σημασίας. Είναι η μόνη και αναγκαία προϋπόθεση για να φύγουμε από αυτή τη μαύρη σελίδα που εμείς δημιουργήσαμε στη χώρα μας, να δημιουργήσουμε πραγματικές ακτίδες ελπίδας και προοπτικής στους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα στους επιχειρούντες συμπολίτες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και χαίρομαι για την μέχρι τώρα συνεργασία αλλά και την παρουσία όλων των σημαντικών θεσμικών δομών της περιφέρειας Πελοποννήσου και χαίρομαι βέβαια γιατί υπάρχουν και φορείς από τις άλλες περιφέρειες για να εμπεδώσουμε την άποψη ότι η προσπάθεια αυτή δεν είναι μόνο περιφερειακή, θα πρέπει να είναι εξαιρετικά πολιτικά διαπεριφερειακή. Γιατί δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο τα οικονομικά προβλήματα, έχουμε και τις επιπλέον ανισότητες, οι οποίες δημιουργήθηκαν από αυτή τη μεγάλη ύφεση της οικονομίας και την οικονομική κρίση της χώρας. Και όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι το 2014 ο χρόνος εξόδου, προσδιορίζεται ότι ο χρόνος εξόδου είναι μετά το 2016, μετά το 2017. Σας ευχαριστώ. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Αντιπεριφερειάρχες, κύριε Πρόεδρε των Επιμελητηρίων, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορυφαίου, τον κύριο Βασίλη Νανόπουλο, για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου έδωσε να έρθω σήμερα σε επαφή με όλους εσάς, τους βασικούς εκφραστές της οικονομικής ανάκτησης της Πελοποννήσου. Οι περισσότεροι, όπως γνωρίζετε, η Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ξεκίνησε το 1994 με πρωτοβουλία των επιχειρηματιών της Κορίνθου ως ένας πιστωτικός συνεταιρισμός και πήρε άδεια πιστωτικού ιδρύματος 4 χρόνια αργότερα το 1998. Από τότε αναπτύσσεται σταδιακά αλλά και σταθερά προσελκύοντας νέα μέλη, επεκτείνοντας το δίκτυο των καταστημάτων της και αυξάνοντας παράλληλα τη δύναμή της με γοργούς ρυθμούς. Το 2008 ξεπερνάει τα όρια του νομού Κορινθίας, επεκτείνοντας το δίκτυο και τις δραστηριότητές της σε όλους τους νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά και στην Αττική, στον Ασπρόπυργο. Εμφανίζοντας μέχρι σήμερα, παρά την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα, μια αλματώδη άνοδο στα μεγέθη. Σε όλο αυτό το διάστημα, όπου το σύνολο σχεδόν του τραπεζικού συστήματος βρισκόταν σε εμφανή αδυναμία να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρηματιών, η Τράπεζα Πελοποννήσου στάθηκε στο πλευρό σας, παρά το μικρό αλλά ευέλικτο μέγεθός της. Το 2012 ήταν μια κρίσιμη χρονιά, με γεγονότα που επηρέασαν σημαντικά το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Κάποια από αυτά τα γεγονότα είχαν επίπτωση και στις συνεταιριστικές τράπεζες. Η ανάκληση της άδειας των τριών συνεταιριστικών τραπεζών ήταν λογικό να προβληματίσει αρκετούς μεριδιούχους. Όμως, ακόμα και σε αυτή τη συγκυρία, οι μεριδιούχοι της Τράπεζας Πελοποννήσου έδειξαν εμπράκτως ότι περιβάλλουν εμπιστοσύνη της προσπάθειάς μας.
η συνετή διαχείριση της τράπεζας και η διατήρηση των υψηλών ταμιακών διαθεσίμων αντιμετώπισε την αυξημένη ζήτηση των μετρητών, εμπεδώνοντας ακόμα περισσότερο το κλίμα εμπιστοσύνης, με αποτέλεσμα όχι μόνο την ανάκαμψη αλλά και την αύξηση των καταθέσεων σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, εμείς οι άνθρωποι της Τράπεζας Πελοποννήσου μπορούμε να αισθανόμαστε υπερήφανοι, γιατί παραμείναμε πιστοί στις τοπικές κοινωνίες, προστατέψαμε την αποταμίευση και το εισόδημα των εργαζομένων, βοηθήσαμε την ανάπτυξη και την απασχόληση και στηρίξαμε την επιχειρηματικότητα. Και δεν σταματάμε εδώ. Το όραμά μας, το όραμα των ανθρώπων της Τράπεζας Πελοποννήσου, είναι να αναδείξουμε την Τράπεζα στο μοναδικό ισχυρό τραπεζικό παράγοντα που συμβάλλει εμπράκτως στην ανάπτυξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Για τον λόγο αυτό, σχεδιάζουμε την επέκταση του δικτύου μας ώστε να καλύψουμε το σύνολο της Πελοποννήσου με άμεση λειτουργία καταστημάτων στην Πάτρα, τον Πύργο, καθώς και στα νησιά της Ζακύνθου και Κεφαλονιάς και στην Ετελό Ακαρνανία. Έχουμε πάρει έγκριση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για άντληση από το πρόγραμμα Progress κεφαλαίων που θα διευθυνθούν στην ενίσχυση των μικρών γεωργικών και τουριστικών επιχειρήσεων. Αναπτύσσουμε συνεργασίες και προϊόντα που θα συμβάλλουν στην τόνωση της κατανάλωσης και την στήριξη και την υποστήριξη και προβολή επιχειρήσεων εξαγωγικού προσανατολισμού, παροχής υπηρεσιών και στον τομέα του τουρισμού. Συμμετέχουμε στα προγράμματα διαχείρισης κοινοτικών κονδυλίων υπέρ των παραγωγικών και καινοτόμων επενδύσεων, όπως τα προγράμματα ΕΤΕΑΝ και ΕΣΠΑ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Επιπρόσθετα, συμμετέχουμε σε 3 αναπτυξιακές συμπράξεις τοπικών σχεδίων απασχόλησης ΤΟΨΑ, καθώς και σε 5 τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Παρακολουθούμε τη δημιουργία του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, που καλείται να Πελοποννήσου, στο οποίο μπορούμε να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Και φυσικά δεν ξεχνάμε τον κοινωνικό χαρακτήρα που καλείται να διαδραματίσει η Τράπεζα. Συμμετέχουμε στην κοινωνική δραστηριότητα της Πελοποννήσου με φιλανθρωπικές ενισχύσεις σε ευπαθείς ομάδες, χορηγίες σε αθλητικά σωματεία και πολιτιστικές δραστηριότητες. Στην προσπάθεια αυτή χρειαζόμαστε συμμάχους. Γι' αυτό και καλούμε από αυτό το βήμα τον επιχειρηματικό κόσμο της Πελοποννήσου να συμμετάσχει ενεργά στην επικίνδυνη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Εσείς γνωρίζετε και μπορείτε να επικοινωνήσετε καλύτερα από τον οποιονδήποτε τη σοβαρή προσπάθεια που καταβάλει η Τράπεζα Πελοποννήσου, η δική σας τράπεζα. Γι' αυτό και σας καλώ όλους να συστρατευτείτε μαζί μας ενισχύοντας τη συνεταιριστική τράπεζα και την κεφαλαιακή της βάση. Το συνεταιριστικό κεφάλαιο είναι το απαραίτητο εργαλείο για την ανάπτυξη της τράπεζας. Είναι το εργαλείο που θα μας δώσει τη δύναμη και τη δυνατότητα να υποστηρίξει κάθε μικρή και μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Κυρίες και κύριοι, η συνεταιριστική τράπεζα Πελοποννήσου αποτελεί μια σίγουρη επένδυση για το μέλλον. Είναι μια τράπεζα που βρίσκεται πάντοτε κοντά στην κοινωνία και την επιχειρηματικότητα. Διαθέτει ισχυρή πελατειακή βάση, οργανωτική δομή, έτοιμο δίκτυο και πάνω απ' όλα έμπειρο προσωπικό. Με αυτά τα προτερήματα η τράπεζά μας συνεχίζει να στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις και θα αποτελέσει θεμέλιο ανασυγκρότησης της τοπικής οικονομίας. Πιστέψτε με, η Τράπεζα Πελοποννήσου αποτελεί τη μόνη διέξοδο στην οικονομική κρίση. Και είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείτε όλοι στο κάλεσμά μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσω το λόγο στον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Αθηναίο, της Τράπεζας Πελοποννήσου, ο οποίος θα προχωρήσει μια σύντομη παρουσίαση της τράπεζας. Και μετά, οποιοδήποτε από εσάς θέλει, μπορεί να θέσει ερωτήσεις και με χαρά θα απαντήσουμε σε οτιδήποτε μας ρωτήσετε. Ευχαριστώ.